Η κυβέρνησή μου παραμένει σταθερή. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, μιλώντας σε συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες για διαφθορά και κάνει λόγο για σκευωρία. Αφού διάβασα την αναφορά, μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα προκατειλημμένο, ακραίο έγγραφο γεμάτο τρύπες σαν το ελβετικό τυρί. Πραγματικά δεν έχει καμία αξία. Διαφορετική άποψη έχει η αντιπολίτευση που ζητεί την παραίτησή του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ισαάκ Χέρτσοκ, κάνει λόγο για θλιβερή στιγμή και ζητεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Η εικόνα που έρχεται στο φως είναι πραγματικά τρομακτική. Το βάθος της διαφθοράς είναι κάτι ασύλληπτο. Ο Νετανιάχου πρέπει άμεσα να παραιτηθεί. Το Λικούντ και οι κυβερνητικοί εταίροι πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα τον αντικαταστήσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία ζήτησε την παραπομπή Νετανιάχου για δύο υποθέσεις διαφθοράς. Από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αρνείται κάθε ανάμειξη. Πλέον ο Γενικός Εισαγγελέας καλείται να αποφασίσει αν θα ασκήσει δίωξη σε βάρος του Νετανιάχου.